Μάλιστα. Οπότε δεν είναι μόνο μουσικοθεραπεία, είναι ηχοθεραπεία. Σωστά. Μπορείς όντως με τη βοήθεια της μουσικής να συγκεντρωθείς και να καταλήξεις σε ένα απόλυτο τρόπο χαλάρωσης. Δεν γνωρίζω το συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά ξέρω ότι με τη μουσική μπορεί να το καταφέρει. Σε ρώτησα κάτι. Ναι, δεν σε ξέφυγα. Και ήθελα να με εξαφανίσουν, δεν κινδύνεψα για σένα. Και δεν μου απάντησες. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται αν έρχεται κάποιος με παραπομπή σε μένα. Δηλαδή αν έρχεται από κάποιο ψυχολόγο, από έναν αναπτυξιολόγο, ένα παιδοψυχίατρο, αν έχει κάποιο σύνδρομο που άρα υπάρχει κάποια παραπομπή και θα έχω διαβάσει κάποια για το συγκεκριμένο άτομο που θα έρθει. Ναι, σ' ακούω. Επίσης βλέπουμε, κάνω και εγώ τη δική μου αξιολόγηση. Συνήθως οι πρώτες τρεις συνεδρίες που κάνω είναι μια αξιολόγηση δική μου που χρησιμοποιώ ανάλογα πάλι με το πρόβλημα που έχω να αντιμετωπίσω. Και μετά πάντα έχω μια συνάντηση αν υπάρχει κάποιος γονιός πριν με το γονιό, πριν γνωρίσω ήδη και το παιδί, άρα θέλω ο ίδιος ο γονιός να μου αναφέρει κάποια πράγματα που για το παιδί. Θα το ρωτήσεις, κάποιες ερωτηματολόγια που θα γενικά πρώτα έτοιμο. Τον αφήνω τον ίδιο να μιλήσει. Άρα ο ίδιος να μου πει κάποια πράγματα και μετά εγώ να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Άρα θέλω να πάρω κάποια δική του ιδέα πριν τον βάλω εγώ σε έναν τρόπο σκέψης. Ναι. Και μετά μέσω της αξιολόγησης βλέπω πού χρειάζεται να δουλέψω, αν μπορώ να δουλέψω με το συγκεκριμένο άτομο και να μπορώ να του προσφέρω κάποιους στόχους, κάποιες θεραπείες. Γιατί αν? Επειδή έχει άτομα που δεν μπορούν να συνδεθούν με τη μουσική. Άρα ναι. μπορεί να χρειαστούν να κάνουν κάποια άλλη μορφή θεραπείας. Υπάρχουν τέτοια άτομα. Ναι, γιατί να συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι η μουσική είναι. Μπορεί να βρεθεί και με άτομα που να μην μπορεί να δουλέψει. Σπάνιο να μην ζει. Είναι πιο σπάνιο, αλλά. Συγγνώμη, τι βλέπουμε εδώ. Τι βλέπουμε. Εδώ βλέπουμε ένα μπομπύρο είναι. Είναι μια μπομπυρούλα. Μπομπυρούλα, μάλιστα. Αυτή είναι η βαφτιστικούλα μου. Α, μάλιστα, σου ζήσει. Που από την ηλικία, γενικά από πριν γεννηθεί, χρησιμοποιούσαμε τη μουσική μαζί. Και αν μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας αυτό. Δηλαδή έχουμε ηχό. Μάρκο, με έχουμε ηχό. Αν το βάλουμε από την αρχή να το ακούσουμε. Ναι, αν γίνεται. Παίζει πιανό. Να ακούσετε εσείς και μετά να το μιλήσουμε. Mm-hmm. Πάει περίπου 3 λεπτά. Είναι διάφορα αποσπάσματα. Μπορούμε να μας εξηγήσετε το μεταξύ, ακουγόμαστε. Ναι. Νομίζω θα ήθελα να πείτε εσείς λίγα, έτσι όπως το βλέπετε, και μετά θα σας πω και εγώ. Μιμείτε. Μιμείτε. Αρκετά. Μιμείτε, αλλά κάτι άλλο. Σε είδα στην αρχή που έπαιξες και μετά το άφησες. Αφήνω χρόνο στο ίδιο το παιδί να ανταποκριθεί. Ναι, δεν του παίρνει στα χέρια να τα βάλεις. Δεν θέλω, δηλαδή δεν προσπαθώ να πείσω ένα μωρό ή να κάνω ένα μωρό παίξε βία. Να το κάνει μόνο. Το θέλω το ίδιο να ανταποκριθεί. Εδώ δεν είναι μουσικοθεραπεία. Είναι, χρησιμοποιώ μορφές της μουσικοθεραπείας. Ναι. Που χρησιμοποιώ και με ασθενείς. Απλά το κάνω για διασκέδαση, το κάνω για έναν τρόπο να το αφήσω το ίδιο το παιδί να εκφραστεί μουσικά. Mm-hmm. Αυτό που κάνει, του αρέσει, δηλαδή ένας τώρα θα σου λέγε κοίτα το καλέ που ας πούμε βρήκε το πιάνο και κοπανιέται. Κατάλαβες τι να σου πω, κοπανιέται με την έννοια του αρέσει επειδή ακούει τον ήχο. Συμφωνώ. Επειδή ακούει τον ήχο. Εσύ όμως το βλέπεις διαφορετικά. Εγώ το βλέπω διαφορετικά για τον λόγο ότι αυτό το παιδί μου αφήνει χώρο και χρόνο. Εδώ τη δίνω επιλογή να διαλέξει κάτι που ξέρω ότι τη αρέσει αρκετά. Γενικά τη δίνω δύο πράγματα. Το ένα από τα δύο το ξέρω ότι τη αρέσει αρκετά. Και βλέπω να δω κατά πόσο θα πάρει αυτό όντως που της αρέσει. Και ένα μωρό όντως, όπως λέμε, παίζει συνέχεια κάτι το αρέσει. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι παίζει, σταματά, περιμένει να παίξω, σταματά. Άρα βλέπουμε συντονίζεται. Ότι συντονίζεται με αυτό που μου δίνει και εμένα τον χρόνο να ανταποκριθώ σε κάτι. Σωστά. Παρά απλά να παίζει ένα μωρό συνέχεια. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται και με την επικοινωνία του ανθρώπου. Πόσα μήνων εδώ, μωράκι? Ήταν 8,5 μηνών. 8,5 μηνών. Εν τω μεταξύ, αυτό για να το κάνεις πρέπει να είσαι κατάλληλα εκπαιδευμένος. Δεν μπορούν να υποθέσουν. Να σου πω κάτι. Σίγουρα να είσαι κατάλληλα εκπαιδευμένος. Αλλά είναι παιδιά, καμιά φορά αυτό που λέμε ότι έχουμε τα παιδάκια μας και δεν ξέρουμε πώς να τους δώσουμε πράγματα. Να stimulation. Ναι, μπράβο. Βλέπεις, ας πούμε, ότι δεν δοκίμασε ποτέ κανένας, νομίζω, να του δώσει δύο μουσικά όργανα, να δει ποια διαλέξει και να προσπαθεί να συντονιστεί μαζί του. Προσπαθούσα να έβρω και κάποια βίντεο που είχα με το παιδί, όταν ήταν. Έχω βίντεο από 4 μηνών στο πιάνο.
Και δεν έβρισκα το στο αρχείο μου αυτά. Πάντα όταν είμαι με τη βαφτιστική μου προσπαθώ να εγγραφώ. Ναι. Μου αρέσει. Κλείνω την οθόνη για να μην βλέπει προς την οθόνη. Και μου αρέσει να εγγραφώ, μου αρέσει να βλέπω και συνάντα αποκρίσεις που έχει η ίδια με τη μουσική. Είναι λογικό, έχετε και περισσότερο χρόνο. Οι συνεδρίες πόσο η ώρα κρατούν περίπου? Αν δούμε τέτοια μικρά παιδιά, μπορεί να είναι και 25 λεπτά και μισή ώρα. Δηλαδή συνήθως με τη βαφτιστική μου ένα μισάωρο θα δουλέψω μαζί της. Δηλαδή μου αρέσει και βλέπω ότι και η ίδια ανταποκρίνεται στη μισή ώρα. Εντάξει, υπάρχει και το παιδί θα κάνει το χαμόγελο του, θα βγει και κάπως εκτός. Εσύ, και μετά θέλει κι άλλο. Τι? Μετά θέλει κι άλλο μετά τη μισή ώρα. Μπορεί να δουλεύω μέχρι και μία ώρα όμως, με μεγάλα άτομα. Ανάλογα. Ένα μωράκι αν ξεκινήσει από αυτή την ηλικία να ασχολείται, να δένεται με τους ήχους. Ποιο είναι το όφελος στο μέλλον? Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες σχετικά με το όφελος της μουσικής στον άνθρωπο, στη ζωή του. Έχουν πει ότι τα άτομα που ασχολούνται με μουσική δουλεύει καλύτερα ο εγκέφαλος τους. Μπορεί να ασχολείται καλύτερα με τους αριθμούς στο μέλλον, με την... να το πω στα ελληνικά, να θυμάσαι περισσότερα πράγματα παρά άλλοι άνθρωποι. Καλλιεργεί τη μνήμη. Καλλιεργεί τη μνήμη. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι όταν κάποιοι άνθρωποι υπάρχει το Alzheimer και οτιδήποτε άλλο στη μετέπειτα ζωή τους, σε πιο μεγάλη ηλικία, θυμούνται τη μουσική. Υπάρχει μουσική ακόμα στη ζωή τους, μένει ανεπηρέαστη, παρά το να θυμούνται άτομα που γνωρίζουν. Ναι, ναι. Και μου έκανε εντύπωση που είπε για αριθμούς. Ναι, και ήθελα να σε πάω λίγο εκεί. Η μουσική και οι αριθμοί είναι... Πυθαγόρας. Ναι. Που έγραψε τη μουσική των σφαίρων. Γιατί λέει ο Πυθαγόρας ότι επειδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε για το Θεό με λόγια, θα μιλήσουμε με αριθμούς. Και εξήγησε όλο το σύμπαν και τη δημιουργία με αριθμούς. Και έγραψε και τη μουσική των σφαίρων. Δηλαδή, πώς μπορεί αυτός ο άνθρωπος και έβαλε τις 7 νότες της μουσικής και τις φαντάστηκε από τότε. Που δεν είχε πριν γνωρίσματα. Κάτι άλλο τώρα, γιατί θέλω να μαθαίνω και για σένα παράλληλα. Η μαγεία, αυτό που κάνουμε και όταν λέμε μαγεία, πάλι χωρίς παρεξήγηση, όχι τα εξηγώ αυτά, μην ανησυχείς. Είμαστε ξεκάθαροι και φίλοι με τους τηλεθεατές μας. Όταν λέμε μαγεία, εννοούμε αυτό το show. Αυτή η μορφή τέχνης. Μπράβο, και καλύτερα. Και όχι τα άσχημα τα πράγματα, τα μακριά από εμάς. Συνδέεται με κάποιες επιστήμες, δηλαδή με... Δεν ξέρω, κατάλαβες τι εννοώ. Κάποιες βάσεις, δεν ξέρω. Κάποιο υπόβαθρο. Επιστήμες δηλαδή, τι εννοείς? Ας πούμε με τα μαθηματικά, με ναι. Τι είναι, τι δεν. Ναι, αλλά δεν φαίνεται. Δηλαδή, άσχετο το τι φαίνεται. Εγώ σε ρωτάω. Μπορεί να μπουν μέσα και μηχανική και φυσική και για να δημιουργηθεί ένα εφέ. Μπαίνουνε πολλά, θέλω να πω. Μα για να επινοήσεις μια πανέξυπνη ιδέα, όπως είπες και πριν, πρέπει να έχεις κάποιο υπόβαθρο. Στη σημερινή εποχή η μαγεία εξελίσσεται παράλληλα με την εξέλιξη και τις τεχνολογίες. Είναι λογικό αυτό, δηλαδή για να κάνεις κάτι όσο πιο εντυπωσιακό γίνεται για το μάτι του παιδιού, του μεγάλου αυτού του αιώνα, είναι λογικό ότι πρέπει να χρησιμοποιάσεις την τεχνολογία, το φως, το ήχος. Όπως και εδώ και στη μουσική και παντού. Βέβαια, εμείς ένα μεγάλο θέμα τώρα που όσο προχωράμε είναι η τεχνολογία μέσα στη μουσικοθεραπεία. Άρα να μπορούμε να χρησιμοποιούμε, δηλαδή και εμείς έχουμε πολλούς engineers, που δημιουργούν διάφορες συσκευές ή διάφορους τρόποι με λέιζερ με τους οποίους να μπορούμε να κάνουμε μουσική. Δηλαδή υπάρχει μηχάνημα το οποίο βγάζει ακτίνες και με την κίνηση προς την ακτίνα δημιουργούνται διάφοροι ήχοι. Όπου μου θυμίζει τώρα τη συναυλία του Ζαν Μισελ Ζαρ στη Γαλλία, που είχε κάτι ακτίνες, βγαίνανε από το έδαφος και φορούσε ειδική ηλεκτρομαγνητική στολή και έκανε συναυλία με τις ακτίνες. Καλά, τέλειο! Μιλάμε τώρα το 80, φαντάζομαι. Και αυτό μιλούμε ότι βοηθά άτομα που έχουν διάφορα προβλήματα στην κίνηση του σώμα, το χεριό. Άρα και έχουν το αναπηρικό καροτσάκι. Άρα χρησιμοποιούν το αναπηρικό καροτσάκι να πηγαίνουν πιο κοντά για να δημιουργούν έναν ήχο. Έτσι είναι. Λέμε καμιά φορά για την εξέλιξη και για τα κακά που φέρνει, αλλά φέρνει και τόσα όμορφα πράγματα. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Εσένα σε βλέπουμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι, πρόδρομέ μου. Και πληροφορίες φυσικά στο 25-83-62-20 για τον πρόδρομο, για ό,τι θέλετε. Η μουσικοθεραπεία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ γνωστό στο εξωτερικό και στην Κύπρο τώρα τελευταία. Τηλέφωνο θα δώσω εγώ μετά που θα πάρουν από την εκπομπή. Ναι. Προτιμώ έτσι. Ο Σανκάρα, ο μάγος Σανκάρα, θα είναι εδώ μέχρι την Τετάρτη-Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη, ναι. Μέχρι την Πέμπτη φεύγεις, Τετάρτη τελευταία παράσταση. Ναι.
Μάλιστα, οπότε ξέρετε, να το τρέχετε από πίσω. Με την έννοια όπου ακούσετε ότι είναι, πηγαίνετε να δείτε. Έχουμε εμείς παράλληλα τρεις προσκλήσεις για το κυποθέατρο για την Κυριακή, εντελώς δωρεάν, για να παρακολουθήσετε το φοβερό show. Θα είναι 2 ώρες ολόκληρες. Και έχουμε και 2 προσκλήσεις για το Seven Seas για την Παρασκευή που μας έρχεται, για τους serial οι οποίοι θα εμφανιστούν εκεί. Να είστε πολύ πολύ καλά. Ευχαριστώ. Εντάξει. Ευχαριστούμε. Όλα τα καλά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την Τάνια μας, η οποία θα μας μιλήσει για τους εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των εσωστρεφών ανθρώπων. Στον περίγυρό μας έχουμε πολλούς από αυτούς. Πρέπει να τους δώσουμε, να τους βρούμε κάποιους τρόπους να εκφραστούν, αλλά και πρέπει να μάθουμε πώς εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να ανοιχτούν. Σε πολύ λίγο.